εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Προχθές, από ό,τι ξέρετε, είχα πάει κάτω στην Μεσσηνία και εκεί πήγαμε στο σερβικό μετόχι που έχει ο πατήρ Γαβρίλ. Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκίνησε από το μηδέν, έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο μικρό φυσικά μετόχιο, το οποίο το ονομάζει κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Χριστού μας, και το έδωσε τις μεταμορφώσεις του Σωτήρους, γιατί πράγματι άμα πάει κανείς και δει το πώς μετέτρεψε πάλι το τοπίο και πώς το έφτιαξε, πώς ήταν και πώς το έφτιαξε, πράγματι κανείς μπορεί να μιλάει ότι εκεί έγινε μία πραγματικά μεταμόρφωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απ' έξω από την αυτό μετόχια καθαρίζανε και φτιάχνανε και απ' έξω τους χώρους. Και ξαφνικά ανακαλύψανε, καθαρίζοντας τα χώματα, τις μάντες, τα τάπεδα, τα λοιπά, ένα μονοπάτι του 10ου αιώνα, Γαλτερίνη, που ένωνε τα δύο χωριά. Και μέσα εκεί στο μετόχι είχε αρχίσει και παίρνει ζωά και τώρα. Πήρε κατσικούλες, κατηγατιτουτούλες, τα σκυλάκια, 4 γαϊδουράκια, πήρε ένα πόνι και 2 σκυριανά άλογα από τη Σκύρο. Και από τη Σκύρο τα άλογα πρέπει να ξέρετε ότι είναι υπό προστασία τα σκυριανά. Ήρθανε, λέει, ειδική επιτροπή να εξετάσει το χώρο, αν μπορούν να παραμείνουν, και το κλίμα, αν μπορούν να επιβιώσουν. Διότι είναι είδος προς εξαφάνιση τα σκύρια ανάλογα. Είναι μια ειδική ράτσα. Είναι λίγο μεγαλύτερο από το γαϊδούρι. Δεν είναι ένα μεγαλόσωμα άλογο. Είναι λίγο μεταξύ γαϊδουρικού και αλόγου που ξέρουμε. Λοιπόν, και είπανε και θέλουν να έρθουν να βρουν εδώ και τους πατέρες να ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με τα άλογα. Λοιπόν, και τους επιτρέψαν, πήραν 2 τα οποία θα έρθουν εκεί για να ζευγαρώσουν και να αυξηθούν ούτω καθεξής. Και έχουν κάνει πράγματα ένα πολύ ωραίο με το χάκι, μικρό, και παρότι θέλουν να έρθουν να τους δείξουν πως κάνουν και το τυρί. Και τους είπα φυσικά ότι να μην ανοιχτούν πάρα πολύ, διότι ανοίγοντας πάρα πολύ χάνουν αυτό το οποίο έχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι έχουν? Έχουν ένα το παραθαλάσσιο μετόχι και ένα πάνω το ορεινό, γίνανε 2 αυτομάτως. Είναι 3 μοναχοί και ένας ο γέροντας, ο πατήρ Γαβρίλ, 4. Εάν λοιπόν ανοιχτούνε, πότε θα προλάβουν να κάνουν τυριά, να προσέχουν τα ζώα, να καθαρίζουν το ένα το... Και μάλιστα σε κάποια στιγμή, εκεί σε έναν κάδρο, κάνω έτσι το χέρι μου, κάτι έβλεπα, αλλά δεν ξέρω τι ήτανε. Και κάνω έτσι και τελικά ήτανε αράχνες. Και τους λέω, το βλέπετε, όσο ανοίγεστε,
τόσο ταραχνιάζει εδώ μέσα. Λοιπόν, και πράγματι κάνει ωραίο με το χάκι, ένα ωραίο παρεκκλήσιο μέσα εκεί. Οι κήποι έξω περικυμμένοι, φτιαγμένοι, πέτρες πως κάνανε, κάνανε μάντρες με πέτρες σε πεζούλες έτσι όπως είναι. Όπως είναι πάρα πολύ όμορφο. Και μετά καθίσαμε εκεί στη μικροσκοπικά όλα φυσικά έτσι. Δηλαδή παραπάνω από 5-6 άτομα δεν χωράνε σε όλο το χώρο να παραμείνουν. Και στη συζήτηση την οποία κάναμε, αυτό και γι' αυτό είπα, μην χάσουμε αυτό που έχουμε, είναι αυτή η απόλυτη ηρεμία και γαλήνη που έχουμε. Η απόλυτη ηρεμία έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και για προσευχή έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Για ανάγνωση, αφού είναι μικρός ο χώρος. Είναι μικρός ο χώρος. Θα δείτε σαν να είναι ένα σπίτι. Ένα απλό σπίτι που κατοικεί μια πενταμελής οικογένεια. Δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν. Οπότε μικρή κουζινούλα, μικρή τραπεζαρία, μικρά κελάκια, μικρό εκκλησάκι. Αλλά είναι ένα αποκλειστικό έτσι. Το έχουν φτιάξει πάλι όπως το είχαν φτιάξει και το παραθαλάσσιο. Λοιπόν, και σου λέω ότι αυτή την ηρεμία που έχετε και αυτό το χρόνο που έχετε, δεν θα το βρείτε εύκολα εκεί. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος το να μπορεί να έχει την ηρεμία του. Και εφόσον αυτή η ηρεμία που έχουν δεν τους κουράζει, γιατί μπορεί κάποιος από την πολύ την ηρεμία να κουραστεί κιόλας. Αυτοί λοιπόν είναι σαν να βρίσκονται στα καρούλια του Αγίου όρους, απομονωμένοι, σε μια σκήτη, σε ένα σπίτι, ένα κάθισμα, όπου εκτελούν τα καθήκοντά τους. Εκτελούν τα καθήκοντά τους. Το δε φαγητό τους πάρα πολύ λιτοδίαιτο. Πάρα πολύ λιτοδίαιτο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η φετούλα, το ψωμί, που σερβίρουνε, είναι η μισή από το τόστο. Τόσο τρώνε. Τόσο τρώνε. Και το πιάτο το οποίο σερβίρουνε για φαγητό βάζουνε μέσα ελάχιστη ποσότητα. Γι' αυτό και διατηρούνται και είναι φυσικά και έτσι ανάλογα πόσο τρως φαίνεται το πράγμα γιατί εκτρέφεσαι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, σχόλια δεν κάνουμε. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, και ακριβώς σε αυτό το πνεύμα, εδώ θα το χάσετε λέω αυτό το οποίο έχει. Και αφού αυτό επιλέξατε και αυτό σας γεμίζει και αυτό σας αναπάνει, δηλαδή με ρώτησε και μου λέει το τάδε βιβλίο το έχει διαβάσει, το τάδε βιβλίο το έχει διαβάσει. Αν σας πω ποτέ κάποιο βιβλίο που με ρώτησε, κανένα δεν είχα διαβάσει. Κανένα δεν είχα διαβάσει. Γιατί έχει πάρα πολύ χρόνο, έχω διαβάσει του κόσμου τα βιβλία και εγώ. Έχει πάρα πολύ όμως χρόνο να μελετάει και να γράφει. Πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, και η κουβέντα μας περιήλθε ότι στο πόσο μεγάλη σημασία έχει ο άνθρωπος μέσα από αυτή την ηρεμία, αντί να είναι εξωστρεφής, να είναι εσωστρεφής και να μάθει να ανακαλύπτει τον εαυτό του. Να ανακαλύπτει τα πάθη του. Να ανακαλύπτει γιατί συμπεριφέρεται έτσι εκεί, γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί έχει αυτή την αδυναμία, γιατί έχει αυτό το πάθος. Έχει όλο αυτό το χρόνο να δουλεύει πάνω στον εαυτό του, αφού θέλει να δουλέψει έτσι. Γιατί μπορεί να μην έχεις να κάνεις καμιά δουλειά και να κάτσεις και να ρεμβάζεις απλώς. Και να κοιτάς απέναντι τη θάλασσα. Έτσι. Αλλά αυτός ο οποίος όμως θέλει και του δίνεται αυτή η ευκαιρία λοιπόν και μου λέει ότι
Αυτό το οποίο πλήττει σήμερα την Εκκλησία μας, πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν έχει βρει τον εαυτό του, να καθίσει να τον δει, να τον κοιτάξει, να μιλήσει με τον εαυτό του, να δει το ποιος είναι, αλλά κοιτάει εντελώς πράγματα συνέχεια εξωστρεφή. Έτσι λοιπόν δεν διορθώνει τον εαυτό του. Παραμένει στάσιμος. Βαλτώνει. Δεν μπορεί να κάνει πνευματική πρόοδο και άνοδο. Και αυτό μου λέει ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό μου λέει που είχαμε την περίοδο, την προηγούμενη περίοδο στην Εκκλησία, στην δική μας ζωή, την προηγούμενη δεκαετία, είχαμε πολύ εξωστρέφεια. Και φαίνεται λέει τώρα μια διαφορά σε τούτο του καινούριου αρχιεπίσκοπο, τον Ιερώνυμο, ο οποίος είναι το ακριβώς αντίθετο, που ο άνθρωπος είναι εσωστρεφής. Και γι' αυτό φαίνεται αυτό το τεράστιο, η τεραστία διαφορά. Ο ένας δίνει, έδιδε μάλλον, βαρύνουσα σημασία προς την εξωτερική εμφάνιση και όψη της Εκκλησίας και των κληρικών και του Αρχιεπισκόπου και του Επισκόπου και όλων των πραγμάτων, ενώ ο νέος Αρχιεπίσκοπος δίνει περισσότερο βάρος στο εσωτερικό του ανθρώπου. Και θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή είναι και η μεταμόρφωση που όπως είπε που δώσανε εκεί το όνομα στο μετόχιό τους που πρέπει να γίνει στον άνθρωπο. Το πώς ο άνθρωπος πρέπει να μεταμορφωθεί. Πώς πρέπει να αλλάξει. Από τραχής που είναι να γίνει γλυκής. Να φύγει από την αμαρτία, να ξεκολλήσει. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα το να έχεις κολλήσει στην αμαρτία και τελικά να μην μπορείς να ξεκολλήσεις, να έχεις βαλτώσει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει κολλημένο ένα αυτοκίνητο και οι ρόδες του γυρίζουν συνέχεια και μένει στο ίδιο σημείο. Γιατί έχει πέσει μέσα στο βάλτο, γυρίζει η ρόδα και δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος όταν βαλτώνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταμορφωθεί. Αυτός ο γυρίζει η ρόδα της αμαρτίας, το μόνο που κάνει τον γεμίζει λάσπες, τον γεμίζει αμαρτίες, τον γεμίζει βρωμιά και δυσοδεία. Άρα πού να έρθει η μεταμόρφωση του Χριστού. Και βλέπεις ότι πράγματι μέσα σε αυτή την ησυχία, την απόλυτη που έχουν, και αναφερθήκαμε μετά γενικά στο μοναχισμό, ακόμα και στο όρος και στα άλλα τα μοναστήρια της Ελλάδος και γενικότερα, έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα δεν υπάρχει εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου, της ψυχής του. Εκδαπανάται ο άνθρωπος σε χίλιες δύο άλλες περιπτώσεις παρά στο να μεταμορφώσει την ψυχή του. Και είναι λοιπόν μία από τις αιτίες που πέρα από το ότι μεταμορφώσαν τον τόπο, αλλά ότι ο χώρος αυτός ο οποίος βρίσκονται, στόχο έχουν να μεταμορφώσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή ξέρουν, έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί οι άνθρωποι ευρίσκονται κλεισμένοι μέσα σε αυτό το χώρο. Ξέρουν γιατί φορέσαν το ράσο. Ξέρουν ότι στόχος τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να κερδίσουν τον ουρανό, γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε φεύγει και πηγαίνει στα χέρια του Θεού. Και πρέπει, όπως έχουμε πει, να έχει μάθει να πράττει όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Το έχουν συνειδητοποιήσει. Και γι' αυτό απεργάζονται και εργάζονται ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάτι το οποίο θα πρέπει, ξέρετε, να το κάνουμε και εμείς.
άσχετο αν είναι μεγάλο το μοναστήρι, άσχετο αν είναι τα μοναστήρια μας δέχονται κόσμο, άσχετο εάν λόγω των οικονομικών δυσκολιών που έχουμε αναγκάζεστε εσείς να βγαίνετε έξω και πηγαίνετε στα πανηγύρια για να μπορέσετε να οικονομήσετε τα προστοζή, αφού δεν έχετε ούτε τα προστοζή. Ή εμείς να τρέπουμε να βρούμε πάλι από αλλού πόρους, αφού δεν έχουμε ούτε μισθούς, και αφού δεν έχουμε κάποια περιουσία, και αφού δεν έχουμε ένα μόνιμο έσοδο, και δεν πρέπει και τα κτίρια να γίνουν, και το φαγητό να έχει οικονομηθεί, και ο προσκυνητής να μπορεί να πιει ένα καφέ ή ένα πιάτο φαγητό, και όλα αυτά είναι έσοδα. Αυτό λοιπόν σε βάζουν σε μία περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια όμως δεν θα πρέπει να μας γίνει αιτία εμείς να ξεχνάμε τα του εαυτού μας. Να ξεχνάμε και να κοιτάμε συνέχεια και δεν χρειαζόμαστε καθρέφτη. Φαίνεται από πάνω μέχρι κάτω. Και τον απέναντί σου να δεις, καταλαβαίνεις τι φοράει. Και έτσι λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε, να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Γιατί όταν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, όταν δεν τα βρεις με τον Θεό, όταν δεν τα βρίσκεις με τον διπλανό σου, τελικά δεν μπορεί να έχεις γαλήνη ψυχής. Υπάρχει μια ζυγαριά μέσα στη μέση που πρέπει να έχεις καλά με τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις καλά με τον Θεό, πρέπει να έχεις καλά με τον συνανθρωπό σου. Και ο συνάνθρωπός μας εμάς είναι ο διπλανός μας, ο άμεσα διπλανός μας. Ο γέροντας, η γερόντισσα, ο αδελφός, η διπλανή μοναχή μας και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν έχουν μέσα σε αυτή την ησυχία, έχουν περισσότερο χρόνο, είναι αλήθεια, να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως, επειδή δεν είναι όλα τα μοναστήρια ένα μικρό σπιτάκι, μια σκήτη, όπως έζησε ο Γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, είναι μοναστήρια μεγάλα σαν το δικό μας, μεγαλύτερα ακόμα, πολύ μεγαλύτερα, τα οποία όμως στη βάση και στην ουσία έχουν την ανάπλαση του εαυτού μας. Να πετύχουμε το στόχο μας. Να πετύχουμε, να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Να πετύχουμε την ένωσή μας με τον Θεό. Να πετύχουμε, να προλάβουμε, να εφαρμόσουμε και να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε στο θέλημά Του. Να προλάβουμε, να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και να πάμε στο φωτισμό για να επέλθει η θέωση. Να επέλθει η θέωση. Περνάνε τα χρόνια, μπήκαμε μικροί μες στο μοναχισμό, περνάνε τα χρόνια και το ζήτημα είναι πρέπει να κοιτάμε τι βήματα έχουμε κάνει. Τι βήματα κάναμε, πόσο προχωρήσαμε, φτάσαμε στο να καθαριστούμε, φτάσαμε, είμαστε βαλτωμένοι μέσα στη λάσπη. Και θα πρέπει πραγματικά απέναντι στο Θεό να του ζητάμε κάθε μέρα συγγνώμη, γιατί δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να ήμασταν. Ή τόσα χρόνια δουλειάς, όπως πετύχαμε και χτίσαμε εξωτερικά, παραλάβαμε εκ του μηδενός ένα κτήμα και χτίσαμε τα κτίρια τα οποία έχουμε χτίσει. Πέτρα με πέτρα, λίγο λίγο, κάθε χρόνο κτίσαμε. Το αντίστοιχο υπάρχει μέσα στην ψυχή μας. Ή μέσα στην ψυχή μας έχουμε γκρέμισμα. Ξαναμάρτησα πάλι Πάτερ. Πάλι ξαναμάρτησα. Πάλι ξαναμάρτησα. Αυτό το πάλι θα πρέπει να μας προβληματίσει.
στον εαυτό μας. Γιατί πάλι, άρα κάπου κάτι δεν κάνω καλά, κάπου δεν μετανοώ σωστά, κάπου δεν ενεργώ σωστά, κάτι κάνω λάθος. Και μου δίνει ο Θεός το χρόνο και την ευκαιρία να ψαχτώ. Χτίσαμε μεγαθύρια. Τον εαυτό μας τον χτίσαμε εν Χριστώ Ιησού. Φτιάξαμε την πνευματική οικοδομή μέσα μας. Έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού μέσα μας. Και εμείς μεταμορφώσαμε εδώ τον τόπο. Θα σας δείξω φωτογραφίες στους νεότερους και στις νεότερες. Όταν είχαμε πρωτοέλθει, θα δείτε ποια τεράστια διαφορά υπάρχει. Εκ του μηδενός, πώς έγινε. Έτσι και η ψυχή μας, ένα χωράφι ήτανε. Χωράφι και εδώ, αλλά εδώ οικοδομήσαμε ωραία πράγματα. Για χάρη του Χριστού. Για την ψυχή μας, τι έχουμε οικοδομήσει. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξημερώσουμε το πρωί, τι θα παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού. Ότι, τι, ότι δεν κάναμε τίποτα, ότι δυστυχώς βαλτώσαμε Χριστέ μου, ότι όσα μας έλεγε ο γέροντας δεν τα εφαρμόζαμε, ότι κάναμε το δικό μας τελικά και δεν προχωρήσαμε πνευματικά και βαλτώσαμε. Πώς θα δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού. Εάν απόψε είναι η τελευταία μας νύχτα, γιατί κάποια στιγμή θα είναι η τελευταία μας νύχτα και κανείς δεν ξέρει από πότε θα είναι. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πεθάνανε νεαροί και χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Και όμως φύγαν από τη ζωή. Και δεν μιλάω να φύγουν από ατυχήματα. Λέω νεαροί παθαίνουν εγκεφαλικά και πεθαίνουν. Νεαροί παθαίνουν εφράγματα. Δεν ξεχάσω εγώ τις παγώνες στο σύζυγο, πώς τον λέγαμε, τον Αποστόλη. 35-32 ετών. Ξάπλωσε, κοιμήθηκε. Μαζί με τη γυναίκα. Καμία ασθένεια. Το πρωί της ύπνησε. Νιόπαθλος με δυο μωρά. Το πρωί της ύπνησε όμως. Τέλειωσε. Ποιος μας λέει ότι άλλο θα ξυπνήσω, πατήρ Ευγένιος. Θα ξυπνήσω εγώ. Θα ξυπνήσει η αδελφή από εδώ. Από πού το έχουμε καταγραμμένο θα ξυπνήσουμε. Πώς ξέρουμε ότι το κρεβάτι μας δεν θα είναι νεκροκρέβατο απόψε. Και ότι δεν θα είναι το τελευταίο μας βράδυ. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο. Άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή τη ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτή τη νύχτα λέει. Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι αυτή η νύχτα. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να του πούμε ότι Χριστέ μου, έχω 5 χρόνια στο μοναχισμό, έχω 10 χρόνια στο μοναχισμό, έχω 15 χρόνια στο μοναστήρι, έχω 20 χρόνια στο μοναστήρι. Από πλευράς υλικής έφτιαξα αυτό Χριστέ μου. Βοήθησα και χτίστηκε αυτό το μοναστήρι. Από πλευράς πνευματικής. Τι θα κρατάς. Τι θα μπορέσουμε να επιδείξουμε. Σε αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μεταμόρφωση του ανθρώπου. Να μεταμορφώσουμε το τοπίο της ψυχής μας. Να αλλάξουμε. Πραγματική αλλαγή όμως. Και αυτό προϋποθέτει τη μετάνοιά μας. Αναγνώριση του εαυτού μας
το ποιος είμαστε, γιατί είμαστε έτσι που είμαστε. Ψάχνω τις αιτίες, να δω τι μου φταίει. Πώς ψάχνω τα χαλάσει το αυτοκίνητο και το βάζω στον ηλεκτρονικό, πώς λέγεται, υπολογιστή, πώς λέγεται αυτός. Τον εγκέφαλο, το αυτοκίνητο. Το συνδέω με τον εγκέφαλο τον ηλεκτρονικό και ψάχνει ο εγκέφαλος ηλεκτρονικός να δει τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο και μου το δίνει. Δεν πρέπει να ψαχτώ το γιατί δεν προοδεύω πνευματικά. Το γιατί δεν προχωρώ. Το γιατί είμαι στάσιμος. Το γιατί είμαι βαλτωμένος. Δεν θα πρέπει να κάνω μέσα μου αυτή να μάθω το γνώθι σε αυτόν που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Να μάθω τον εαυτό μου. Να τα βρω με τον εαυτό μου, να τα βρω με τον Θεό. Να ψαχτώ. Ή νομίζω ότι είμαι εντάξει. Ή λέω δεν είμαι εντάξει. Το ξέρω. Αλλά και δεν κάνω και τίποτα. Γιατί έχουμε και αυτό την περίπτωση. Ότι ξέρω ότι δεν είμαι εντάξει. Ξέρω ότι δεν προχωράω πνευματικά, αλλά έχω παραδώσει τα όπλα. Έχω παραδοθεί. Και δεν σκέφτομαι το δαίμονα που σας έλεγα τις προάλλες, που έλεγε όχι στα Τάρταρα δεν θέλω να πάω. Μη με στέλνεις στα Τάρταρα, που του είπα να πας στα Τάρταρα. Και μου λέει όχι εκεί. Και ένα δαίμονας που το βλέπει πως είναι τα Τάρταρα και ξέρει πως είναι τα Τάρταρα και πως ο άνθρωπος θα υποφέρει εκεί. Και εκεί δεν μας θέλει ο Θεός. Και πάμε μόνοι μας. Και πάμε μόνοι μας. Γιατί μόνοι μας αποφασίζουμε και λέμε καλά είναι, δεν θα διορθωθώ, δεν χρειάζεται να διορθωθώ. Και μένω. Και μένω έτσι όπως είμαι. Και δεν μιλάω μόνο σαν μοναχός. Μιλάω και σαν χριστιανός. Γιατί αυτές τις ομιλίες που κάνουμε εδώ σε εσάς, αφού κυκλοφορούν, θα τις ακούσουν και χριστιανοί. Και ο χριστιανός το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει. Δεν διαφέρει από εμάς. Δεν διαφέρει σε κάτι από εμάς. Ο χριστιανός. Αυτός ο οποίος ζει στην οικογένειά του, αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος ή είναι παντρεμένος, άπαξ και έχει και φέρει το όνομα του χριστιανού, έχει τον ίδιο αγώνα. Τα ίδια Τάρταρα αναμένουν και εκείνο. Την ίδια μεταμόρφωση πρέπει να κάνει και εκείνος. Απλώς εμείς από ό,τι έχουμε πει, μας επέλεξε ο Θεός. Μα διάλεξε ο Θεός. Και μας έφερε κοντά του. Και πώς μας διαλέγει ο Θεός. Μας επιλέγει ο Θεός. Δεν ξεχνάτε και τον Σαούλ, τον Παύλο τον επέλεξε. Και εσύ ήταν κάθαρμα. Το ζήτημα ήταν ο Σαούλ να μην γινόταν Ιούδας μετά. Και τον Ιούδα τον Απόστολο τον επέλεξε. Και τον Πέτρο τον επέλεξε. Και τον Θωμά τον επέλεξε. Και όλους τους επέλεξε. Και μέσα στους 12 είναι οι χαρακτήρες όλων των ανθρώπων. Είναι οι χαρακτήρες όλων των ανθρώπων. Και όμως μας επιλέγει. Μπορώ εγώ να ξεχάσω ότι την ημέρα της κουράς μου που λέγαμε για το όνομα, τι όνομα θα μου δώσει ο ηγούμενος με τον Δεσπότη, και λέγαμε στην ψυχή μου πάντοτε ως αγαπημένο μου Άγιο τον Άγιο Νεκτάριο, μου λέγανε άλλα ονόματα και ξαφνικά την ώρα πριν λίγα λεπτά πριν την κουρά μου κάθισα κάτω από την εικόνα κατά λάθος του Αγίου Νεκταρίου και σηκώνοντας ο Δεσπότης το κεφάλι βλέπει την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και ενώ είχε πει να μου δώσει άλλο όνομα. Αγαθόνικος ήθελε να μου δώσει το όνομα. Τον είδε το μάτι μου ότι κοίταξε πάνω από το κεφάλι μου. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τι κοίταξε.
Και εκείνη την ώρα δίδει το όνομα Νεκτάριος. Μπορώ να το ξεχάσουμε αυτό το γεγονός? Και ο καθένας στη ζωή μας μπορεί να ξεχάσει το γεγονός του πατρός Νεκταρίου. Όταν στείλαμε να μας γράψουν τα ράσα στην Κρήτη, ενώ τα στείλανε Δημήτριος Θεοδωρικάκος, εκείνος μας έστειλε μέσα, σας στέλνω τα ράσα για το μικρό το νεκτάριο που θα κάνετε, χωρίς να γνωρίζω ότι το κάνουμε νεκτάριο, όπως και ο ανιψιός του Αγίου Νεκταρίου, ο Αναστάσιος ο Κεφαλάς, όταν πήγαμε, είπε θα γίνει νεκτάριος. Είναι τυχαίο. Είναι σημάδι ότι ο Θεός σε επιλέγει. Είναι τυχαίο όταν το θυμήθηκα στον Πάτερ Σεραφείν, όταν μου είχε φέρει και μου είπε να διαβάσω το βιβλίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και του είπα πάρ' το από εδώ, δεν με ενδιαφέρει ποιος Άγιος είναι. Δεν το θέλω. Δεν μ' αρέσει το όνομα Σεραφείμ. Πάρ' το και φύγε από εδώ, του λέω. Και μου λέει, εγώ γέροντα θα το πάσω και λύσεις, αν θέλετε διαβάστε το. Και προσευχότανε τρία πράγματα. Να ονομαστεί το μοναστήρι στο όνομα του Αγίου Σεραφείμ, όταν γίνει η κουρά του να πάρει το όνομα του Αγίου Σεραφείμ. Και το τρίτο ποιο ήτανε? Ποιο ήταν μετά με Σεραφείμ το τρίτο? Να διαβάσω το βιβλίο. Να διαβάσω το βιβλίο. Για να μάθω ποιος είναι ο Άγιος Σεραφείμ. Και εγώ με τίποτα δεν το διάβαζα. Και ούτε ήξερα γιατί προσευχόταν από μέσα του. Μπορώ λοιπόν να πω ότι την ώρα που το διάβασα το βιβλίο, εκείνη την ώρα αποφάσισα και ανακοίνωσα ότι θα κάνω την κουρά τότε του δοκίμου του Γεωργίου και ότι θα του δώσω το όνομα του Αγίου. Και πετάχτηκε επάνω και μου λέει, αυτό προσευχόμουν, μου λέει, τόσο και χρόνια που είμαι εδώ πέρα τόσο καιρό. Και λέω, θα δώσω και το όνομα του Αγίου στο μοναστήρι. Και αυτό μου λέει, προσευχόμουν, μου λέει, πίστεψέ με, μου λέει. Μπορώ λοιπόν να πω ότι είναι τυχαίο ότι ο Θεός δεν είναι μέσα στη ζωή μας και δεν μας επιλέγει? Από πού θα το συμπεράνω αυτό? Ους προώρησε, ους εξέλεξε, λέει η Γραφή. Αυτός που ο Θεός προώρησε, μας εξέλεξε. Και εμείς εδώ μας επέλεξε και είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού, όπως είναι και όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Αλλά μας έφερε μέσα στο παλάτι του, θα λέγαμε αν ήταν βασιλιάς επίγειος, γίναμε η αυλική του και είμαστε και ζούμε δίπλα του και τον υπηρετούμε δίπλα του, ενώ θα έπρεπε να είμαστε οι πιο καλύτεροι και να παίρνουμε φως από το φως του, να παίρνουμε αγιότητα από την αγιότητά του. Εμείς μένουμε βαλτωμένοι. Αντί να μεταμορφωθούμε, παραμένουμε μακριά από το φως. Και αυτό με τη δικιά μας τη θέληση. Με τη δική μας τη θέληση. Δεν πρέπει λοιπόν να γονατίσουμε, να κλάψουμε, να πονέσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να πούμε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με και τα χάλια που έχω. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με επέλεξες. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με ανέχεσαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με δέχεσαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έχεις μες στο σπίτι σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έχεις κοντά σου, μες στα χέρια σου. Μες στα αγκαλιά σου με έχεις. Και βλέπω την προστασία σου από παντού. Αντί λοιπόν να πέσουμε στα γόνατα, να κλάψουμε, να τον ευχαριστήσουμε και να του πούμε, έλεος Κύριε, ελέησέ μας για αυτά τα οποία δεν έκανα και ζητώ συγχώρεση ακόμη και για αυτά που πιθανόν θα κάνω. Βοήθησέ με να ξεβαλτώσω. Και μου δίνει ο Χριστός το χέρι. Του σημαίνει ότι εγώ δεν του πιάνω το δικό του το χέρι. Ο Χριστός το έχει τεντώσει το χέρι του.
Εγώ δεν θα απλώνω το χέρι μου. Θα του το δώσω να με τραβήξει, να με ξεβαλώσει. Και το λάθος είναι δικό μου. Δεν είναι του Θεού το λάθος. Δικό μου είναι το λάθος. Και έρχεται η περίοδος τώρα αυτή ακριβώς. Η περίοδος της Αραπωστής. Για ποιο πράγμα έρχεται η περίοδος της Αραπωστής? Είπαμε και τις προάλλες. Αλλά σας το λέω και τώρα, ότι έρχεται αυτή η περίοδος για να μας δώσει ακριβώς αυτό το έναυσμα. Να ψάξω περισσότερο τον εαυτό μου. Είναι περίοδος εσωστρέφειας. Άμα διαβάσετε εκεί που διαβάζουμε τον κανόνα, στο μεγάλο απόδειπνο, θα δείτε γιατί μιλάει. Και ήλαιος, ήλαιος γεννούν οι δέσποτα. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας με μηδός. Και αλλού συνέχεια λέει έλεος Κύριε, ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Σε όλο τον κανόνα του Ανδρέα της Κρήτης. Και αν δείτε τι μιλάει, μιλάει και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αν δείτε όλα αυτά τα νοήματα, αλλά όταν τα διαβάζουμε μπλα 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 μπλα, προσωπούμε ένα κανόνα. Ή θα ψάχνουμε γρήγορα. Μιλάει για τον εσωτερικό μας εαυτό. Και τον εσωτερικό μας εαυτό μιλάει. Και σε τι χάλη βρίσκεται και φωνάζει ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Ο Άγιος που τα γράφει. Ο Άγιος Ανδρέας, ο Κρήτης, περιγράφει ακριβώς τον εαυτό του μέσα. Αυτό που αισθανόταν, το χάλι του. Αλλά σε αυτό το χάλι, διαβάζοντάς το η Εκκλησία, διαπίστωσε ότι βρίσκονται πολλοί από εμάς. Και γι' αυτό το έχει βάλει εκεί αυτό το χάλι. Και το διαβάζουμε. Γιατί ο καθένας, ακούγοντάς το, βρίσκει τον εαυτό του. Είναι ένας καθρέφτης. Κοιτάζοντάς το, λες αμάν, εδώ εμένα περιγράφει. Εμένα περιγράφει. Άρα λοιπόν, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος η οποία μας χρειάζεται κάθε χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι τι, είμαστε βαρτωμένοι, αμετανόητοι στην ουσία, δεν μετανοούμε πραγματικά, αφού ξανακάνουμε τέτοια αμαρτήματα. Αφού επαναλαμβάνουμε τα ίδια αμαρτήματα. Το ίδιο πράγμα. Πώς λοιπόν μπορώ να πω δεν είμαι βαλτωμένος? Από ένα πράγμα ξέρετε να σε έχει πιάσει ο διάβολος. Δεν για σε πιάσει από όλο το κορμί. Εγώ σας δω ένα μικρό κρίκο να βάλει. Έτσι. Στο μικρό σας δακτυλάκι και να το κλείσει. Τον κρίκο. Φύγεσαι άμα μπορείς. Ας είναι όλο το υπόλοιπο κορμί ελεύθερο. Να μπορεί να κινείται. Πήγαινε να πετάξεις. Θα σε κρατάει ο κρίκος δεμένο καυστηγή, δεν μπορείς. Αφού το δακτυλάκι το μικρό είναι δεμένο και σε έχει δέσει με ένα κρίκο και σε έχει καρφώσει κάτω στη γη, δεν μπορείς να πετάξεις. Τελείωσε. Δεν μιλάω να είναι μεγάλο και σοβαρό αμάρτημα. Θανάσιμο αμάρτημα. Λέω για απλά αμαρτήματα. Έρχονται ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Να σπάσει αυτός ο κρίκος. Να δει ο ελευθερωτής. Γιατί τον αποκαλούμε ελευθερωτή. Το Χριστό μας. Να δει να φέρει το μαγικό κλειδάκι και να ανοίξει τον κρίκο. Και να ελευθερωθούμε. Αλλά αυτό το κάνει μόνο εάν όπως είμαι δεμένος και προσπαθώ με δει ότι προσπαθώ να φύγω από τον κρίκο. Για φανταστείτε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιασμένος κάτω από τη γη από το μικρό το δαχτυλάκι του, ο οποίος όμως προσπαθεί να φύγει και σηκώνει τα χέρια προς τα πάνω και με το άλλο πόδι σπρώχνει για να φύγει.
Και τεντώνει τα χέρια του προς τον ουρανό και λέει, Κύριε βοήθησέ με. Ο Χριστός βλέπει αυτή την κίνηση. Βλέπει αυτή την προσπάθεια. Και αν εσύ του τεντώσεις τα χέρια, ήδη εκείνος τα έχει τεντωμένα. Και θα τα συναντήσεις. Και θα σου ανοίξει το κλειδάκι. Και τότε θα σε τραβήξει μαζί του στα ουράνια. Αυτό το σκοπό έχει. Και γι' αυτό αυτή την περίοδο βλέπετε οι ακολουθίες είναι πιο μεγάλες. Οι προσευχές είναι πιο μεγάλες. Τα πάντα είναι όλα μεγάλα. Γιατί για να σε κρατάνε σε αυτό το πνεύμα, όχι της εξωστρέφειας, στόπ του λέει, σου λέει, και αν ήσουν εξωστρεφείς, όλη την υπόλοιπη περίοδο, αδελφέ μου, εσωστρέφεια τώρα. Ξέχνα τα έξω. Ξέχνα και τα διακονήματα. Ξέχνα και τις δουλειές. Τυπικά αυτά κατά όλα. Δώσε βάρος στον εαυτό σου. Το βάρος ρίχτω στον εαυτό σου. Είναι ώρα μετανοίας. Είναι ώρα που μπορεί να έλξεις το έλεος του Θεού. Είναι ώρα που με την νηστεία, με την προσευχή, με τον αγώνα όλο αυτό, θα κάνεις τον Χριστό να έρθει κοντά σου. Και να μην πες στην ψυχή σου. Διάβαζα σήμερα το μεσημέρι ένα ωραίο βιβλίο που διάβαζα και είχε κάποιον αγιορείτη. Και έλεγε ότι τώρα λέει στις 44, έλεγε στο πνευματικό του. Τι παθαίνω, γέροντα, λέει. Λέει, τι παθαίνεις, λέει, παιδί μου. Λέει, μπαίνω μέσα, λέει, και μετά μόλις ξεκινάω και λέω από μέσα μου την ευχή, φεύγω, λέει. Χάνομαι. Και ξαναεπιστρέφω όταν τελειώσει, λέει, η ακολουθία. Και επιστρέφω, λέει, συνήθως, λέει, το πρωί ξημερώματα. Αυτός τι πάθαινε. Λέγοντας την ευχή, είχε ανέβει σε τέτοια πνευματικά στάδια και σκεφτόταν ότι έκανε την ακολουθία. Έφευγε και ανέβαινε σαν τον Παύλο στον τρίτο ουρανό με την ευχή, γιατί έκανε συνέχεια την ώρα της ακολουθίας. Όσο λεγόταν η ακολουθία, έλεγε Κύριε σου στελέησόν με, Κύριε σου στελέησόν με, Κύριε σου. Και όπου αναφερότανε και λέγανε κάτι της Παναγίας, ας το πούμε, έλεγε Υπεραγία Θεοτό και σώσο με, Υπεραγία Θεοτό και σώσο με. Και με το που το ξεκίνησε και έφευγε. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, παρόν εκεί εγώ δεν ήμουν πάντως. Είχα φύγει, λέει. Και στραχωριόταν και εξομολογιόταν, διότι έχανε, λέει, την ακολουθία. Πήγαινε στην ακολουθία και την έχανε. Και το θεωρούσε βάρος μέσα. Και το θεωρούσε βάρος το ότι έχανε την ακολουθία. Και εμείς τι βάρος το θεωρούμε. Εμείς ψάχνουμε αφορμή να βρούμε. Μην είναι μόνο γέρος ότι μας βάλει και εκείνη την ώρα κανένα διακόνημα ή να καθυστερήσουμε να κάνουμε κάποιο διακόνημα ή να το κάνουμε αργά, 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 να γλιτώσουμε και την ακολουθία. Κι όμως είναι η περίοδος που οι ακολουθίες αυξάνουν, οι αγρυπνίες αυξάνουν. Τα πάντα αυξάνουν. Με ποιο σκοπιμότητα το να μας κουράσουν. Όχι, το να μας ξεβαλτώσουν. Φυσικά κουραζόμαστε γιατί. Γιατί είμαστε αδύναμοι και είμαστε χαμηλά πνευματικά. Οπότε αντί να σε ανεβάζει και να σε κάνει να φεύγεις όπως έφευγε αυτός ο μοναχός του Αγίου Όρους, εσύ παθαίνεις το ακριβώς αντίθετο. Σε κουράζει και φεύγει μεν ο εγκεφαλός, αλλά όχι ψυχή και πνεύματι για τον Θεό, φεύγει για άλλα διακονήματα και σκέφτεσαι άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν οι ακολουθίες τώρα πάλι είναι μεγάλες. Γι' αυτό το λόγο το βάζουν οι Άγιοι. Να εντείνουν.
Και αυτό το πράγμα με βοηθάει. Αυτό θα με κάνει. Πώς βάζεις όταν το αυτοκίνητο μια και είπαμε ότι έχει παντώσει. Εάν κολλήσει η ρόδα, τι θα τρέξεις να φέρεις να βάλεις. Θα φέρεις χώμα, θα φέρεις πέτρες, θα φέρεις φίνες, θα φέρεις ξύλα. Κάτι θα χώνεις, θα προσπαθείς να χώσεις. Την ώρα που γυρίζει η ρόδα, κάτι κάτω από τη ρόδα να σπρώξεις, να χώσεις, ό,τι και περισσότερο μπορείς, ώστε να πατήσει η ρόδα εκεί πάνω και να φύγει τα μάτια. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Βλέποντας μας βαλτωμένους, βάζει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα τις ακολουθίες. Προσπαθώντας τι, όχι εμείς να τα αποφύγουμε. Προσπαθώντας να βοηθήσει εμάς, να πατήσει η ρόδα μας εκεί πάνω. Εάν εγώ αυτά που βάζει η Εκκλησία, τα βάζω στα πλάγια, είναι σαν να παίρνω, να μου φέρνει κάποιος να βάλω πέτρες κάτω από τη ρόδα και ξύλα, και εγώ τις έφυγω πλάγιες και πατάω μόνο τον γκάζι. Και λέω θα γυρίσει η ρόδα που θα πάει. Δεν θα φύγει από τη λάσπη. Αν δεν θα φύγει, εκεί δεν τα μάθησα. Για τα βοηθητικά όλα που μου φέρανε, εγώ τα απέρριψα. Αυτή την περίοδο γι' αυτό κοινωνάμε περισσότερο. Σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνάμε απευθείας με τον Θεό. Επικοινωνούμε συνέχεια με τον Θεό. Με ποιο σκοπό πάλι. Εμανώντας και παίρνοντας αγιότητα από τα αγιότητα του Θεού. Να πάρει δύναμη το αυτοκίνητό μου, να φύγει. Να μην την κάψω τη μηχανή. Πατώντας γκάζι και γκάζι και γκάζι, να μην μου καεί η μηχανή. Να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια μέσα της. Και γι' αυτό κοινωνάω περισσότερο. Γι' αυτό γίνονται και οι προηγιασμένες. Μην νομίζετε ότι οι πατέρες, οι παλαιότεροι και οι αρχαιότεροι δεν είχαν τι να κάνουν και λένε τώρα τι να κάνουν, τι να κάνουν. Δεν φτιάχνουμε μια προηγιασμένη θεία λειτουργία. Ή δεν κάνουμε ένα πιο μεγάλο νεσπερινό. Ή δεν βάζουμε και αυτό. Γιατί εκεί νομίζετε δεν είχαν διακονήματα, δεν είχαν δουλειές. Δεν έπρεπε και εκεί να φροντίσουν το τι θα φάνε και πώς θα συντηρηθούνε. Και όχι μόνο αυτό. Σας θυμίζω ότι αυτή την περίοδο φεύγαν οι πατέρες και οι μοναχοί και οι μοναχές από τα μοναστήρια τους. Ακριβώς για να μην έχουν και τι να φάνε. Να πέσει πείνα. Να πέσει πείνα. Γιατί η πείνα βοηθάει, είναι βοηθητικό στοιχείο η πείνα. Είναι βοηθητικό στοιχείο να ξεκολλήσουν τα πάθη, οι αμαρτίες, θα φύγω. Όσο το σαρκείο μαραίνεται, δεν έχει και σαρκική επιθυμία. Δεν ζητάει σαρκικά το κορμί, αφού δεν έχει δύναμη. Δεν έχει ενέργεια. Άμα τρως καλά, βέβαια παίρνει θερμίδες, ανάβει σάρκα και έχεις μετά σαρκικές επιθυμίες. Εδώ λοιπόν όλα βοηθάνε και γι' αυτό οι πατέρες φεύγουν από τη μονή, να μην υπάρχει το καζάνι με το φαγητό, έστω ούτε και το νεροπλούμ. Τίποτα να μην έχουν. Και πηγαίναν έξω και τρώγανε έτσι άγρια χόρτα μα βρίσκανε. Πράσινα πως είναι έτσι, για να επιβιώσουν 40 μέρες. Καμιά ρίζα βγάζανε, ό,τι βρίσκανε. Στην έρημο. Και μέσα στον καύσωνα, μέσα στη δίψα, μέσα σε όλα αυτά. Έτσι όπως ξεβαλτώνανε. Θυμηθείτε πως ξεβάλτωσε από την πορνεία η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Πώς απαλλάχθηκε από τους αρχικούς πειρασμούς, όχι καθισμένη σε ένα κρεβάτι μες στο κελί της, ούτε σε κανένα καναπέ επάνω, ούτε σε πολυθρόνες, ούτε σε γραφεία. Στην έρημο ξεβάλωσε. Όταν πήγε στην έρημο, η έρημο την έκαψε. Το δαίμονα της πορνείας, το δαίμονα των αρχικών επιθυμιών, το δαίμονα όλων των κακών, τον έκαψε. Τον τέλειωσε και έφτασε στην Αγιότητα. Και έτσι έφτασε εκεί που έφτασε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία.
Δεν νομίζω ότι τα πάθη είναι εύκολα να εξανεμιστούν και να φύγουν. Και επί τη ευκαιρία να θυμηθώ ότι μεθαύριο Παρασκευή προς Σαββάτο θα έχουμε αγρυπνία και κατά τη διάρκεια θα εξομολογήσω κιόλας. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας θα εξομολογώ, να ετοιμαστείτε να εξομολογηθείτε κιόλας. Και εξομολόγηση. Όλα αυτά βοηθάνε. Όπως βοηθάει και αυτό που κάνουμε τώρα, οι συνάντησεις. Γιατί μιλάω, γιατί το γράφουμε εδώ πέρα, να τα ακούσουν άλλοι. Ξέρετε τι είναι να σωθούν άλλοι από αυτές τις ομιλίες που θα τις ακούσουν σε κάποιο άλλο μοναστήρι, θα τις ακούσουν σε κάποιο σπίτι και να σωθούν άλλοι και να χαθούμε εμείς. Δεν θα είναι τρομερό? Και να σου λέει ο άλλος, εγώ σώθηκα από αυτή την ομιλία του γεροντά σου και με έσωσε και βρήκα τον δρόμο του Θεού και βρήκα τη σωτηρία μου. Και εσύ που ήσουν εδώ μέσα, να χαθείς. Δεν μοιάζει αυτό με αυτό που έγινε στην Καπερναούμ? Δεν μοιάζει αυτό που έγινε σε ολόκληρο την Ισραήλ, που είπε για τη Χαναναία ότι διάφτη πίστη δεν βρήκα σε ολόκληρο το Ισραήλ? Άρα λοιπόν, παιδιά μου, αυτή την περίοδο πρέπει να την εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα που είναι αρχή της Σαρακοστής, να αγωνιστούμε με μελέτη, με προσευχή, με περισσότερες μετάνοιες με στο κελί, με περισσότερο κομποσκήνι, με κομποσκήνι την ώρα και τη διάρκεια της ακολουθίας, με την νηστεία μας, με το πρόσεγμα της ακοής, της κουβέντας, των οφθαλμών μας. Να περιοριστούμε. Και όλα αυτά γιατί? Με ένα σκοπό, να βρούμε τον εαυτό μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να μάθω ποιος είναι ο εαυτός μου. Γιατί θυμόσαστε, τρεις είναι οι χειρότεροι εχθροί. Ο κόσμος, ο διάβολος και ο εαυτός μας. Ο χειρότερος εχθρός που θα αντιμετωπίσουμε δεν είναι ούτε ο κόσμος που αντιμετωπίζεται, ούτε ο διάβολος που αντιμετωπίζεται. Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο εαυτός του. Δεν του φταίει κανένας άλλος. Στον ιδιότροπο του φταίνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να δει τον εαυτό του. Γιατί αυτός είναι ιδιότροπος. Ότι αυτός έχει το πρόβλημα. Και δεν το έχουν οι άλλοι. Δεν το έχουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή την περίοδο όλη να ψάξω να βρω τον εαυτό. Εσωστρέφεια και όχι εξωστρέφεια. Η Σαρακοστή δεν είναι περίοδος για εξωστρέφεια. Είναι περίοδος που θα πρέπει να σκάψω τον γεώργιο, να σκάψω τον γεώργιο της ψυχής μου, το χωράφι της ψυχής μου, να το οργώσω καλά. Και αφού το οργώσω, να πάρω μετά το χώμα να το τρίψω, να το κάνω άμμο, να το κάνω σκόνη, να ξέρω τι περιέχει μέσα, να ξέρω ότι πρέπει να το καθαρίσω. Προχθές που είχα πάει στην Καλαμάτα, πήγε και κάτω και στο χτήμα εκεί, που είναι οι ελιές, και πώς μου το είπε εκείνος κύριος. Μου λέει, πατέρα Νεκτάριο, εγώ είμαι εκείνος που σας όργωσα το χωράφι και πρέπει τώρα να το ξεπετριάσω, είπε. Να το ξεπετριάσω, είπε. Του λέω, δηλαδή, μου λέει, έχει πέτρες μέσα το χωράφι. Και πρέπει, μου λέει, να πάμε ένα άλλο μηχάνημα τώρα, μου λέει, το οποίο θα βγάλω τις πέτρες για να μείνει η άμμος. Να μπορέσετε μετά να το φυτέψετε. Και όταν πήγαμε εκεί, σε ένα μέρος όχι περισσότερα από, να είναι αυτό πόσο, 30 τετραγωνικά. Να είναι αυτό 30 τετραγωνικά. Εδώ. Όχι περισσότερο. Είχε φυτέψει κάτω εκεί ο Γιώργης, που προσέχει το χωράφι. Είχε φυτέψει πατάτες. Και όταν το ρώτησα τον Γιώργο, του λέω, πόσες πατάτες θα σου κάνει. Αλλά το είχε
Το είχε βγάλει, το είχε ξεπετριάσει. Ήταν σκέτη άμμος. Είχε φτιάξει πατάτες. Και έπρεπε όλο το χτύμα να γίνει έτσι. Του λέω πώς πατάτες θα βγάλεις από αυτά τα 20-30 τετραγωνικά που έχεις φυτέψει. Μου λέει 400 κιλά, 500. Του τόσα πολλά θα βγάζει με αυτό το κομματάκι. Είναι πολύ, πολύ πατάτα, μου λέει. Πατάτα δεν θέλει, μου λέει, μεγάλη έκταση να φυτέψεις. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να ξεπετριάσουμε την ψυχή μας. Δεν πρέπει να βγάλουμε τα αγκάθια για να φυτέψουμε και εμείς τον καρπό του Θεού και να αποδώσει εκατοταπλασίωνα. Δεν πρέπει και εμείς να φυτέψουμε. Πού θα φυτέψουμε, στις πέτρες, το λέει η παραβολή του σπορέως. Άμα φυτέψεις την πέτρα, μετά από λίγο θα παραζώσει. Δεν θα έχει, λέει, δεν μπορεί απλώς στη ρίζα του. Θα βρει την πέτρα, θα βρει το αγκάθι, θα το πνίξει. Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μια περίοδος που θέλω, παιδιά, να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρουμε αν θα ζούμε τον χρόνο. Ούτε εγώ ξέρω αν θα ζω, ούτε εσείς ξέρετε αν θα ζείτε. Μα κάνει να έρθει Άγγελος Κυρίου τρεις μέρες νωρίτερα να μας ειδοποιήσει. Όπως έκανε σε αυτό το μοναχό που σας έλεγα προηγουμένως. Τον ειδοποίησε. Και μάλιστα είχε μια Αγία Συνοδεία, διάβαζα, όπου τους περισσότερους από των μοναχών τρεις μέρες πριν κοιμηθούν, κατέβαινε η Θεοτόκος ή Άγγελος Κυρίου και τους ειδοποιούσε ότι φεύγουν για την άλλη ζωή. Μακάρι να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε σε αυτή την ποθητή αγιότητα. Να γίνουμε Άγιοι, αυτό που είχαμε στόχο από μικροί. Να γίνουμε Άγιοι, αυτό που διδάσκαμε και στο μεθητικό σχολείο. Να γίνω Άγιος Χριστέ μου. Να φτάσω σε σένα κοντά στην αγιότητα, να μου δώσει αγιότητα. Αυτή η περίοδος νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος που μας προσφέρει η Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε όλοι μας μέχρι τελευταίας σταγόνας. Μέχρι τελευταίας, θα έλεγα, του μικροτέρου άμμου που μπορεί να υπάρχει στη θάλασσα, του μικροτέρου κόκκου να τον εκμεταλλευτούμε. Και τότε πραγματικά θα αποδώσει και εμάς η ψυχή μας, θα ξεπαλτώσουμε, θα δούμε τη Θεία Χάρη και χρόνο με τον χρόνο. Και χρόνο με τον χρόνο. Και αν δεν έχουμε κάνει κάτι μέχρι σήμερα, ας κάνουμε τώρα αρχή. Ας κάνουμε τώρα αρχή αν δεν έχουμε κάνει κάτι μέχρι σήμερα. Αφού ζούμε και επιτρέπει ο Θεός και ζούμε, μας δίνει έλεος, μας αγαπάει ακόμα. Ας ξεκινήσουμε από τώρα. Ας ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τότε πραγματικά θα πούμε καλό Πάσχα ο ένας στον άλλο. Καλό πέρασμα δηλαδή. Από τη χώρα του θανάτου στη χώρα του φωτός. Πραγματικά θα νιώσουμε Πάσχα. Πραγματικά θα νιώσουμε τη δική μας Ανάσταση. Θα λέμε μόνοι μας, ήμουν νεκρός και αναστήθηκα. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.